ώρες ακόμα στο κανάλι. Στο σωρινό βίντεο θα έχουμε για όπως κάθε team of the season, θα δούμε τι team of the season της La Liga και θα ανοίξουμε μόνο δύο πακέτα που θα είναι το 81x11. Να δούμε αν μπορούμε να αντέχουμε και τίποτα. Ωραία, πριν δούμε τι tots, τα SBC και όλα αυτά που έχουν βγει, πάμε να δούμε λίγο τι έτυχα κατά τη διάρκεια της Bundesliga tots, που έτυχα πάρα πολλά τις δύο τελευταίες μέρες. Πρώτον, εντωμεταξύ, αναγκαστικά έφυγε ο Μπρούνο και μπήκε ο Καλιγκιούρη, που είναι και καλύτερος για CM ο Καλιγκιούρη. Και είχα πει ότι ο Μπρούνο θέλω γενικά να φύγει, διότι η κάρτα του δεν είναι τόσο καλή. Δεν τον πούλησα ακόμα, παρόλα αυτά τον πουλήσω σε λίγο. Και μπήκε ο Ντέιβις βασικός στη θέση του Νούνο Μέντες, που τον πήγαμε από τον καραντί. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο από την Bundesliga Tots τι είχαμε τις τελευταίες μέρες. Οπότε, λοιπόν, τον Όρι σας τον είχα δείξει. Πρώτη κάρτα που δεν είδατε είναι ο Μίλλερ, που τον έτυχα νομίζω από ένα Rare Mix, κάτι τέτοιο από τα Μαρκή, μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι εντελώς unusable, ωραία κάρτα έχει, το μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο, αλλά πάει και 70 χιλιάρικα, δηλαδή και για φόντερ ακόμα μια χαρά είναι. Επόμενος είναι μια αρκετά usable κάρτα και τώρα δεν ξέρω πώς θα χωρέσει βασικός, δεν νομίζω θα χωρέσει. Παρ' όλα αυτά είναι ο Diaby, τον οποίο τον έτυχα από ένα Prime Electrum, άκυρο pack. Και ήταν ηλική, είναι και τρολεγκουκού, αλλά εντάξει είναι πολύ ωραία κάρτα. 4-4, το pace του είναι 99. Έχει και τρομερό finishing, το χαλάει πολύ τα penalties βασικά και το long shot και το volley. Passing πολύ καλό και ανασμένο dribbling, πολύ ωραία κάρτα ο Diaby. Και δεν πάει και τόσο νομίζω. Νομίζω πάει γύρω στα 150, εντάξει. Δεν είναι πολλά. Ναι, και λιγότερο. Αρκετά φθηνός για την κάρτα που έχει. Επόμενος είναι ο βασικά νομίζω σας είχα δείξει το Kostic. Και τι είχαμε και το Raum. Γενικά όλοι αυτοί από upgrades, όλοι. Δηλαδή 2, 4, 5. 5 τότε από upgrades δεν τους λες και άσχημα. Μια χαρά. Εκτός από το Miller βασικά, όλοι οι άλλοι είναι. Και δεν έκανα και πάρα πολλά. Οπότε βασικά δεν φεύγουμε, γιατί πάμε να δούμε από εκεί τη team of the season της La Liga. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δούμε τα SBC και τα objectives στα γρήγορα. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Isco. Θα τον δω εδώ. Είδα τη ζητάει 88, νομίζω 87 και 85, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε την κάρτα. Έχει 5 skills, όπως. Όχι, δεν έχει. Πήρε upgrade στα skills και στα weak foot. Κάνουν πολύ καλά αυτό. Το pace του είναι καλό για camp. Μια χαρά είναι πολύ καλό. Shooting είναι ok. Περίμενα όμως λίγο καλύτερο. Passing τερματισμένο, dribbling τερματισμένο και physical εντάξει, ok. Μια ωραία κάρτα. Τώρα για αυτά που ζητάει, δεν ξέρω αν αξίζει. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω να τον κάνω. Λογικά βέβαια τον κάνω. Αλλά δεν είναι και εντελώς, ας πούμε, να πεις μην τον κάνεις καθόλου. Ή να το σκεφτείς αν ταιριάζει σε σένα. Πάντως πιστεύω in game θα είναι αρκετά καλός, διότι είναι και λίγο κοντός, έτσι τρίβει γρήγορα, οπότε θα είναι αρκετά καλά. Πάμε στο πρώτο objective που είναι τρομερό. Είναι ο Ansufati, δεν πήρε touch, πήρε touch team of the season moments. Λοιπόν, έχει 4-4, δεν πήρε upgrade δυστυχώς, ούτε στα skills ούτε στα wakefoot. Pace, όσο πιο τερματισμένο γίνεται 99. Shooting, τρομερό. Έχει, βασικά έχει 99 finishing που είναι τρομερό και από μόνο του. Είναι και 93 όλο. Passing είναι αρκετά καλό. Dribbling τερματισμένο. Μια τρομερή κάρτα. Και γενικά ο Φάντι μου αρέσει πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Και για τζάμπα κάρτα, παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Στο market θα έκανε. Πιστεύω γύρω στα 500 χιλιάρικα και για το όνομα. Πιστεύω ήταν πανάκριβος. Πολύ καλό αυτό από την EA πραγματικά. Και κάθε χρόνο σχεδόν δίνει Φάτι objective. Και πέρσι νομίζω είχε έναν 96. Ήταν SBC αυτός, δεν θυμάμαι. Και πρόπερσι είχε έναν πάλι Team of the Season Moments νομίζω. Οπότε πολύ ωραία κάρτα. Πάμε να δούμε και το δεύτερο SBC. Μέσα στα γρήγορα. Αυτό βασικά θα είναι το και θα ανοίξουμε και τα packs βασικά. Οπότε είναι, βγήκαν για τα tokens. Θα κάνουν το 84x25 λογικά. Οπότε θα περιμένετε βίντεο και από αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. The Thomas, η χειρότερη κάρτα πιστεύω του promo. Εντάξει, θα είναι unusable, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, εντάξει. Υπάρχουν χίλιες καλύτερες κάρτες, πιστεύω θα είναι η πιο φθηνή και θα βγαίνει από τον καραντή συνέχεια. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο δεν το μας, παρέχω, υπήρχε ήδη, ήταν objective, δεν τον έκανα και ο Ζεράρμαν δεν υπήρχε. Πάμε στο objective, αυτό είναι free, Χεσούς Νάβας για να δούμε. Pace πάρα πολύ καλό, 95, εντάξει, σχεδόν τερματισμένο, shooting εντάξει για right back δεν παίζει ρόλο, passing είναι πολύ καλό. Πολύ ωραίο dribbling, defending είναι ok, physical δεν είναι καλό όπως κάθε κάρτα έχει ο Χεσουνάβας. Εντάξει, για free καλός είναι και δεν υπάρχουν νομίζω τόσο καλά ride back από το ισπανικό. Οπότε εντάξει, μια χαρά είναι. Μπορεί να τον κάνω έτσι και ως free είναι, οπότε εντάξει. Πάμε στην επόμενη κάρτα, ο οποίος είναι ο Μουνιάιν. Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή κάρτα και είναι και από τις πιο χαμηλές σε rating.
Το pace του εντάξει είναι καλό. Γενικά δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ pace ο Μουνιάιν. Shooting είναι αρκετά καλό. Εντάξει δεν έχει τόσο καλό shoot power το volleys. Passing είναι καλό. Dribbling τραντισμένο. Αλλά εντάξει δεν έχει τόσο καλή κάρτα που να πει. Αλλά ούτε κακό είναι. Αλλά φάνε από τι χειρότερε όπω πάντα. Οπότε εντάξει. Προσπερνάμε. Ακούνια είναι left back 4-3. Ο Κούνια σε κάθε FIFA έχει μια καλή κάρτα. Αυτή θα είναι λογικά. Πολύ καλό pace. Εντάξει, ο Κούνια ποτέ δεν έχει το τερματισμένο. Shooting είναι ok. Πολύ ωραίο passing. Dribbling σχεδόν τερματισμένο. Defending τρομερό και τρομερό physical. Τρομερή κάρτα. Θα έχει, αν εξαιρέσει το shooting και το defending, θα έχει όλα πάνω από 90. Βασικά και το defending σχεδόν 90 είναι. Οπότε, αν εξαιρέσει σχεδόν μόνο το shooting, θα έχει όλα πάνω από 90. Γενικά αυτή την κάρτα τη βάζει και κέντρο άνετα. Προχωράμε, βασικά όχι ο Καράσκο υπήρχε. Αραούχο την άγγιζε, μπορούσε να πάρει λίγο παραπάνω, πέσει 1000%. Παρόλο αυτό είναι μια τρομερή κάρτα, είναι και τρομερό στην πραγματικότητα. Αν είχε 92 pace θα ήταν ακόμα καλύτερο και πιστεύω τόσο άγγιζε. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραία κάρτα και δεν είναι τόσο ακριβώ. Νομίζω πάει γύρω στα 150. Πολύ φθηνό. Πολύ φθηνό και κάνει και ωραία links. Οπότε επόμενο είναι ο Κανάλε, εντάξει 4-4. Νομίζω και πάρει και στο FIFA 19-1. Pace είναι ok. Ωραίο shooting έχει, ωραίο passing. Εντάξει, αυτή η παιδιά είναι μια ωραία κάρτα. Δεν είναι κακή όπως είναι, όπως θεωρούμε ότι είναι κάθε κάρτα του κανάλι. Θέλω να δω από περιέργεια πόσο πάει. Όχι ότι είναι καλή, ότι είναι τέλεια βασικά, καλή είναι. Αλλά αυτή η κάρτα άνετα χρησιμοποιείται. Τώρα λόγω του ονόματος, α πούμε, αν λεγόταν αυτή η κάρτα τώρα Foden, που ο Foden είχε και χειρότερα stats, θα πήγαινε 500k. Πόσο πάει. Ναι, μόνο στα 100k είναι κάπου εκεί τώρα. Πάμφτινος. Πάμφτινος. Και είναι ωραία καρτούλα. Για CM δηλαδή είναι ωραία κάρτα. Προχωράμε. Ξεχάσαμε νομίζω το Κουντέ εδώ. Κουντέ, Γάλλο συμπίθανε πανάκριβος μόνο και μόνο από αυτό. Παίζει τρομερό. Πολύ ωραίο dribbling. Μια τρομερή κάρτα. Μια ακόμα τρομερή κάρτα. Συμπί έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε φέτο. Οπότε προχωράμε. Πάμε στου τελευταίου. Φεκίρ για ακόμα μια φορά πήρε. Δεν έκανε και τρομερή σεζόν. Αλλά κλασικά παίρνει γιατί λέγεται Φεκίρ. 4-4. Το παίζει του είναι ωραίο. Βασικά έχει ένα κακό σε σχέση με τη Footbird που την έχω, δεν έχει 5 skills. Οπότε αυτό είναι κακό για κάποιους. Παρ' όλα αυτά είναι μια τρομερή κάρτα, δεν έχει και τις τεράστιες διαφορές από τη Footbird. Και επειδή έχει 5 weak foot, δεν παίζει να είναι τόσο ακριβή. Έτσι λέω, τώρα δεν ξέρω. Πάντως μια πολύ ωραία κάρτα, όπως κάθε κάρτα του Fekir. Αλλά δεν πήρε τόσο μεγάλο upgrade νομίζω από την προηγούμενη κάρτα σε pace. Παρ' όλα αυτά, τρομερό pace για CB, εντάξει είναι πολύ καλό. Έχει και το πολύ ωραίο shooting, τρομερό drip passing. Απίστευτο dribbling αμυντικό, τρομερό defending και πολύ καλό physical. Μια καρτάρα λάμπα και συνήθως δεν πάει πολύ. Οπότε καλύτερα να μην πάει πολύ βασικά για να το χρησιμοποιούμε. Μιλητά εντάξει αυτή η κάρτα θα είναι πανάκριβη, 90 pace. Σαν τον Αλάμπα είναι περίπου τώρα που το βλέπω. Ναι, νομίζω έχει και χειρότερα stats αλλά σίγουρα πάει παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Βασικά επειδή έχει παραπάνω pace και physical. Παρ' όλα αυτά πολύ ωραία κάρτα. Περίπου σαν τον Αλάμπα, απλά είναι λίγο πιο γρήγορο και έχει λίγο καλύτερο defend, physical βασικά. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραία κάρτα. Γενικά, τρομερό αμυντικό δίδυμο σε touch για τη ραλ. Προχωράμε, Ζωάο Φέληξ. Τρομερή κάρτα, 5 skills. Το pace του είναι πάρα πολύ καλό. Και γενικό, Φέληξ πάντα κάτι έχει in game που είναι πολύ καλό. Shooting πολύ ωραίο, passing τρομερό, dreaming τραντισμένο. Και γενικό, Φέληξ πάντα in game έχει κάτι. Ας μην έχει τόσο καλά stats. Φάνε πανάκριβος και για το όνομα και επειδή έχει ωραία κάρτα. Κουρτά δεν έχω να πω κάτι, τερματοφύλακας είναι. Φάνε πολύ καλός λογικά. Πάμε σε μια από τις πιο σπασμένες κάρτες. Βινίσιους Πόπο 5-4, πέσει είχε 99 εδώ και πολύ καιρό. Έχει πάρει μεγάλα upgrade στο shooting. Από εκεί που ήταν μέτριο. Πάρα πολύ ωραίο passing, τερματισμένο dribbling. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι θα είναι σπασμένο in game, όσοι τον τύχουν τυχεροί. Πέδρη, μια τρομερή κάρτα. Έχει και 5-4, απίστευτη κάρτα. Pace για κεντρικό απίστευτο. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Shooting πάρα πολύ καλό για κεντρικό. Passing απίστευτο. Τερματισμένο. Dribbling τερματισμένο. Defending πολύ καλό. Physical ok. Δεν είναι και τόσο καλό. Αλλά έχει τρομερή στάμινα. Αυτή την κάρτα παιδιά τη βάζετε CM. Νομίζω ναι. Box to box. Ούτε CDM πιστεύω μπορεί να μπει τόσο καλά. Ούτε καν. Αυτή η κάρτα για CM είναι το κάτι άλλο. Προχωράμε στι δύο τελευταίε. Λούκα Μόντριτ. Μια τρομερή κάρτα. Ο Μόντριτ δεν είχε πάντα τόσο usable. Δηλαδή, Modric με πάνω από 90 pace σπάνια βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, τρομερό pace για το Modric. Φυσικά, shooting είναι πάρα πολύ καλό. Passing τραυματισμένο, dribbling τραυματισμένο. Defending πολύ καλό και πολύ ωραίο physical. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα πάει τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή όλοι έχουν την αίσθηση ότι ο Modric δεν είναι usable στα FIFA. Πόσο πάει αυτή τη στιγμή.
Εντάξει. Πάει πολύ τώρα. Να δούμε όμως πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Και πάμε στην καλύτερη κάρτα. Βασικά καλύτερη σε rating τώρα in game δεν ξέρουμε. Μπενζεμά 4-5 έχει. Νομίζω 4-4 είχε ή λέω ότι είναι. Ναι. Θέλω να δω λίγο. Ναι, πήρα upgrade στο Wakefoot. Για να δούμε, πολύ ωραίο pace για τον Benzema, ειδικά που δεν είχε τόσο καλό, πάρα πολύ καλό. Shooting δραματισμένο όπως έπρεπε, passing είναι ok, dribbling είναι αρκετά καλό. Καλό είναι, εντάξει, δεν είναι κακό σε καμία περίπτωση και πολύ καλό physical. Καρτάρα και έχει τρομερό rating, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει. Επειδή λέγεται Benzema, επειδή δεν είναι σωστό OP, αλλά εντάξει είναι πολύ καλός, εντάξει αυτή τη στιγμή πάει τρομερά λεφτά. Και ίσως επειδή έχει hype το όνομά του, όχι hype, ενώ όλοι ξέρουν ότι από τον Benzema. Οπότε αυτά παιδιά, πάμε προς το τέλος του βίντεο, πάμε να ανοίξουμε αυτά τα δύο πακέτα. 81x11 είναι, πιστεύω υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, τώρα η EA είναι ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε πάμε, θα ανοίξω το δεύτερο, με το 1, με το 2, με το 3. Αν δούμε μπλε, λογικά θα είναι καλό. Φέρε μπλε. Ω, ούτε εγώ καντρε φίλε. Φελίπε. 84. Τι σκατά, πως γίνανε τόσο κακό. Ωρε, τι είναι αυτό. Χριστός και η Παναγία. Ωραία, πάμε και το δεύτερο. Από ό,τι φαίνεται δεν δίνει κάτι. Δεν θέλει να δώσει. Πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Έφυγε. Φέρε μπλε, φέρε μπλε. Έλα, έλα. Τώρα αυτό είναι γελίο. Ούτε εγώ κατρε φίλε. Απίστευτο. Απίστευτο. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξεκίνησε καλά η touch. Πώς γίνεται τόσο κακό, πραγματικά. Ούτε εγώ κάτω από 11 παίχτες πάνω από 81. Εντάξει, πανάθυλα για τα δύο. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, sub και τα λέμε. Γεια.